Γεια σας, είμαι η Αγγελική και είμαι παντρεμένη με τον Περικλή. Με τον Περικλή τον τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά. Στο σπίτι κάθε μέρα γίνονται ομηρικοί καυγάδες. Όλα αυτά βέβαια άρχισαν πριν 2-3 χρόνια, όταν εκείνος γνώρισε μία πιτσιρίκα στο Facebook και πήγε μαζί της. Εγώ το ανακάλυψα τότε και έγινε μεγάλος χαμός. Δεν χωρίσαμε. Αλλά αυτό το γεγονός μας επηρέασε ανεπανόρθωτα. Δεν καταφέραμε ποτέ να ξαναβρούμε τα πατήματά μας. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, να έχουμε έρθει σε σημείο που πραγματικά δεν πάει άλλο. Προχθές πάλι, για ακόμη μία φορά, είχαμε ένα τρελό καυγά στο σπίτι. Εγώ έφτασα στο αμήν. Έφτασα στα όρια μου. Ήτανε κατά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ δεν άντεξα και έφυγα από το σπίτι. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου, χωρίς να ξέρω που ήθελα να πάω. Έβαλα μπροστά και όπου με έβγαζε. Και να σας πω την αλήθεια μου, δεν με νοιάζει που θα με έβγαζε. Το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή ήταν να εξαφανιστώ από το σπίτι. Ο δρόμος με έβγαλε στο μπαράκι ενός φίλου μου. Στο μπαράκι του Πέτρου. Τον Πέτρο το γνωρίζω πολλά χρόνια, μέχρι εκείνο το βράδυ ήταν πολύ φίλος μου και πήγα εκεί να το βρω να του πω τον πόνο μου. Ήτανε καθημερινή και το μπαρ ήτανε άδειο. Δεν είχε καθόλου δουλειά. Του είπα κάποια πράγματα και μετά μου είπε εκείνος να κλείσουμε το μπαρ, να πάμε κάπου αλλού να μιλήσουμε. Πήγαμε σε μία ήσυχη καλοκαιρινή καφετέρια και παραγγείλαμε μπύρες. Εγώ του είπα τον πόνο μου, μου είπε και αυτό στα δικά του θέματα και προβλήματα που έχει με τη γυναίκα του, ήπιαμε ακόμη 2 μπύρες και μετά μου είπε να πάμε στο μπαράκι του να φτιάξουμε κανένα τοστάκι να φάμε γιατί ήμασταν και οι δύο νηστικοί. Έτσι, γυρίσαμε πίσω στο μπαρ και μπήκα και εγώ μέσα στην μπάρα για να το βοηθήσω. Εκεί μέσα στην μπάρα γίνανε όλα εκείνο το βράδυ. Φτιάξαμε 3 τοστάκια και μείναμε όρθιοι μέσα στην μπάρα για να τα φάμε. Ο Πέτρος τότε μου χάιδεψε τα μαλλιά και μου είπε ότι δεν μας αξίζει να περνάμε αυτά που περνάμε. Κοιταχτήκαμε στα μάτια μετά και για λίγη ώρα δεν μιλάγαμε. Ήξερα όμως ότι είχε δίκιο ο Πέτρος σε αυτό που είπε. Δεν μας αξίζει να περνάμε αυτά τα άσχημα πράγματα. Τότε αυτός με πλησίασε, έγειρε και με φίλησε. Εγώ τότε πέταξα σε μία άκρη το τοστάκι, γαντζώθηκα πάνω του ολόκληρη, σκύβω και του έκοψα την ανάσα στα φιλιά. Εκεί μέσα στην μπάρα κάναμε έρωτα. Κάναμε έρωτα μέχρι αργά τη νύχτα. Του δώσαμε και κατάλαβε. Ο Πέτρος μετά με πήγε στο σπίτι μου. «Είναι δικό σου», μου λέει, «το σπίτι. Δεν μπορείς να φύγεις από εδώ, αν είναι», μου λέει, «να φύγει κάποιος, αυτός είναι ο άλλος και όχι εσύ». Σαν να έχει δίκιο ο Πέτρος. Σκέφτομαι να χωρίσω τον Περικλή και να του πω να φύγει. Δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω με τον Πέτρο, αλλά με τον Περικλή σίγουρα έχω τελειώσει. Με τον Πέτρο ήμασταν 2 καλοί φίλοι και ξαφνικά το γυρίσαμε στο ερωτικό. Σωστά κάναμε. Λάθος. Ο χρόνος θα δείξει.